Χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 910 από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ήττα κεφάλαιο και 4 εδάφιο. 8 κεφάλαιο, 4 εδάφιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Επειδή δε συνέτρεχεν όχλος πολλής και έρχονται προς αυτόν από πάσης πόλεως, είπε δια παραβολής. Εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού. Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθηκε, τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφιένε ξηράνθη, διότι δεν είχεν ικμάδα. Και άλλον έπεσεν εις το μέσο των ακανθών και συμφυτρώσασε η άκανθε, απέπνιξαν αυτό. Κι άλλο έπεσε επί την γη την αγαθήν και αναφιένεκα με καρπόνε κατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγονε φώναζεν, ο έχων όταν διανακούει ας ακούει. Ηρώτων δε αυτών οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μην βλέπωσιν ενώ βλέπωσιν και μην καταλαμβάνωσιν ενώ ακούωσιν. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, έπειτα έρχεται ο διάβολος, αφαιρεί το λόγο από τις καρδίες αυτών, δια να μην πιστεύσωσιν και σωθώσιν. Οι δε επί της πέτρας είναι εκείνοι οι τίνες, ενώ ακούσωσιν, με τα χαράς δέχονται το λόγον, και ούτε ρίζαν δεν έχουσιν, ήτινες προς καιρόν πιστεύουσιν και εν καιρό πειρασμού αποστατούσιν. Το δε πεσόνι στα σακάνθας, ούτε είναι εκείνοι ήτινες ήκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσιν. Το δε εις την γην την καλήν, ούτε είναι εκείνοι ήτινες ακούσαντες των λόγων, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον ανάψας σκεπάζει, αυτόν με σκεύωση θέτει υπό κάτω κλίνης, αλλά θέτει επί του λιχνοστάτου, δια να βλέπωσιν το φως εισερχόμενη, διότι δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον το οποίο δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί εις φανερόν. Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε, διότι ως της έχει θέλει δοθεί εις αυτόν και ως της δεν έχει και εκείνο το οποίο νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Ήλθον δε προς αυτόν η μήτρη και η αδελφή αυτού και δεν είναι δύνατο δια των όχλων να πλησιάσω συν αυτόν. Και απηγγέλθη προς αυτόν υπότινον λεγόντων η μήτρη σου και η αδελφή σου ήσταν το έξω θέλοντες να σε είδωσει. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, μήτυρ μου και αδελφοί μου είναι ούτοι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και πράττοντες τούτον. Αμήν. Είσαι αδελφός του Χριστού ή νομίζεις ότι είσαι? Είναι φίλος ο Χριστός ή νομίζεις ότι είσαι, ότι είναι? Είναι ο Χριστός ο Κύριός σου και ο Θεός σου ή νομίζεις ότι είναι? Είναι ο Ιησούς Χριστός ο δάσκαλός σου και ο καθηγητής σου ή νομίζεις ότι είναι? Είναι ο Ιησούς Χριστός ο ευλογών σε και αυτός ο οποίος σε οικοδομεί και σε ετοιμάζει για την αρπαγή της Εκκλησίας ή νομίζεις ότι είναι? Είναι ο Ιησούς Χριστός ο αγαπημένος της ψυχής σου ή νομίζεις ότι είναι? Ξέρετε αδερφοί πόσο φοβερό θα είναι να νομίζω όλα αυτά και να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Να νομίζω ότι ο Χριστός είναι αδελφός μου και να μην είναι. Να νομίζω ότι ο Χριστός είναι φίλος μου και να μην είναι. Να νομίζω ότι ο Χριστός είναι ο δάσκαλός μου και να μην είναι. Να γνωρίζω ότι ο Χριστός είναι ο καθηγητής μου και να μην είναι.
Να γνωρίζω ότι, να νομίζω ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας μου και λυτρωτής μου και να μην είναι και να περπατάω με εμπιστοσύνη σε έναν Θεό που δεν περπατάω όμως στο δρόμο Του. Δεν γνωρίζω το θέλημά Του. Δεν πράττω το θέλημά Του. Να προσεύχομαι. Να πληρώνουμε και με Πνεύμα Άγιο. Και εκείνη την ημέρα να ακούσω «Υπάγεται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία». Δηλαδή να περπατάω εν φαντασία μια πνευματική ζωή ανύπαρκτη. Να νομίζω ότι η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι απάνω μου και εγώ να είμαι μακριά από αυτόν τον αιώνιο τριαδικό Θεό. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, σήμερα πιστεύω ότι είναι ανάγκη για μας, ο Θεός θέλει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση γύρω από τον εαυτό μας. Να καταλάβουμε τέλος πάντων αν είμαστε ή δεν είμαστε μαθητές του Χριστού. Γιατί μόνο ο μαθητής του Χριστού τον ακολουθεί όπου ανυπάγει. Μόνο ο μαθητής του Χριστού καταλαβαίνει τι λέει ο Χριστός. Μόνο ο μαθητής του Χριστού υπακούει σε αυτά που λέει ο Χριστός. Πρώτον εν τη Αντιοχία, λέγει ο Λόγος του Θεού, ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. Είναι πολύ σημαντικό να είμαι χριστιανός και όχι να νομίζω ότι είμαι χριστιανός. Ο Θεός να μας φυλάει. Και είναι φοβερό γιατί. Γιατί ενώ θα περιμένουμε ο Θεός να μας εκπληρώσει και σε εμάς τις υποσχέσεις Του, πάντοτε θα είμαστε στην αναμονή. Λίστα αναμονής, αλλά ποτέ δεν θα φτάσουμε. Έχετε δει ανθρώπους να περιμένουν στη λίστα αναμονής να πάρουν εισιτήριο να μπουν στο αεροπλάνο και κάποια στιγμή κλείνει και λέει δεν υπάρχει άλλο. Και τώρα τι θα κάνω? Ο Θεός να μας φυλάει αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Το έχουμε πει πολλές φορές και μια φορά ακόμη θα το πούμε. Το να είσαι χριστιανός δεν είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι αστιάκι. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το περιέγραψε τόσο απλά αλλά και τόσο καθαρά. Αδελφοί μου, δεν είναι αυτοί που με ψάχνουνε. Το ξαναλέω. Πήγε η μητέρα του και οι αδελφοί του να βρουν τον Ιησούν τον Ναζωραίο σαν μητέρα και σαν αδέλφια με τη βεβαιότητα ότι είχαν αυτή τη συγγενική σχέση. Νομίζανε αλλά δεν την είχανε. Πήγανε να τον συναντήσουν αλλά δεν μπορούσανε. Και ο Κύριος απάντησε, το ξαναλέω όμως, όπως μου το είπε ο Θεός, πήγανε, ήλθανε να με συναντήσουν αλλά δεν μπορούσανε. Γιατί ήλθαν με τη γνώμη τους ότι είναι μήτυρ και αδελφοί μου. Αλλά δεν ήσαν. Και ο Κύριος απάντησε σε μας και σε εκείνους, σε μας. Αυτή είναι η μητέρα μου και η αδελφή μου. Μόνο αυτοί που ακούν το Λόγο του Θεού, που μελετάν το Λόγο του Θεού και πράττουν Αυτόν. Μόνο αυτοί που ακούν το Λόγο του Θεού, που μελετάνε το Λόγο του Θεού, που μένουν στο Λόγο του Θεού, πράττουν το Λόγο του Θεού, αυτοί μόνο είναι οι αδελφοί του Κυρίου. Δεν είσαι εάν δεν ακούς, δεν μελετάς και δεν πράττεις το Λόγο του Θεού, νομίζεις ότι είσαι. Και ποτέ δεν θα τον φτάσεις τον Κύριο. Ποτέ δεν θα σου ανοίξει το δρόμο να έρθεις κοντά Του. Δεν είσαι, δεν είμαι. Και θα πηγαίνω να τον βρω και ποτέ δεν θα τον βρίσκω. Θα πηγαίνω να τον συναντήσω με την εξουσία
της γνώμης μου ότι είμαι και ποτέ δεν θα μπορώ να τον βρω, γιατί στην πραγματικότητα δεν είμαι. Και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, εξαρτώνται μόνο και μόνο από την καρδιά μας. Μόνο από την καρδιά μας. Αν και όχι μόνο, θα δούμε. Ενώ μαζεύτηκε πολύ όχλος, πολλοί άνθρωποι να τον συναντήσουν, να τον ρωτήσουν, να τον πλησιάσουν, να τους θεραπεύσει, να τον ακούσουν, να τον αγγίξουν. Αυτό ο Κύριος μας τους είπε την αλήθεια. Την αλήθεια μέσα από μια παραβολή. Εξήλθε ο Σπύρον να σπείρει το Λόγο του Θεού. Και ενώ έσπειρε, και όταν σπέρνει κάποιος παίρνει ένα φθονία, δεν σπέρνει σπόρο, 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 βάζει το χέρι στο σεντούκι και παπ, ρίγνει, ρίγνει, ρίγνει. Και ενώ έσπειρε, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν, δεν είχε χώμα καθόλου, ήταν πατημένη γη, κατεπατήθη υπό των ανθρώπων και ήλθαν τα πετεινά του ουρανού, το έφαγαν και χάθηκε. Κανένα αποτέλεσμα ο Λόγος του Θεού σε αυτόν που έχει πατημένη καρδιά, οδό πατημένη. Άλλο δε έπεσε εις την πέτρα, αναφιένε ξηράνθη, διότι δεν είχε εκμάδα, δεν είχε ούτε υγρασία ούτε χώμα. Και άλλο έπεσε εις το μέσο των ακανθών και συμφυτρώσασε η ακάνθε μαζί με το σπόρο, απέπνιξαν αυτόν και δεν έφερε καρπό. Και άλλο έπεσε στη γη την αγαθή, φύτρωσε, έκανε καρπό εκατονταπλάσια, ένα σπόρος, εκατό σπόρος. Και φώναζε ο Ιησούς, και σήμερα φωνάζει ο Ιησούς, φώναζε. Δεν ψιθύριζε, φώναζε, λέγον «Ο έχονότα για να ακούει, ας ακούει». Δώσε μας αυτιά να ακούμε σήμερα, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Να ακούμε και να καταλαβαίνουμε. Και φτιάξε την καρδιά μας. Οι μαθητές τον πλησίασαν. Λέγοντες, Κύριε, τι σημαίνει η παραβολή αυτή? Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι όλο το μυστικό. Τότε οι μαθητές τον είχαν μπροστά τους και τον πλησίασαν και τον ρώταγαν. Σήμερα έχουμε μπροστά μας το Λόγο Του. Μόνο αν το πλησιάσουμε το Χριστό μέσα από το Λόγο Του, μόνο αν ως εγκατόπτρο μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ζητήσουμε να δούμε τη δόξα του Κυρίου, θα μεταμορφωθούμε από, σύμφωνα με την εικόνα του Χριστού από το Πνεύμα το Άγιο. Τι είμαστε σήμερα, όχλος ή μαθητής? Και πώς θα το καταλάβω? Εάν με ενδιαφέρει να δω τη δόξα του Χριστού, να μου εξηγήσει ο Χριστός αυτά που λέει, να μου δώσει να καταλάβω ο Χριστός το θέλημά Του, όπως τότε οι μαθητές τον πλησίασαν, και εμείς να τον πλησιάσουμε, και δεν μπορείς να τον πλησιάσεις παρά μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αποκαλύπτεται στους ανθρώπους που τον πλησιάζουν, που τον ρωτάνε, που τον εξητάνε, αποκαλύπτεται η δόξα του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Και ο Κύριος απάντησε όλη την αλήθεια. Εις εσάς τους μαθητάς μου που με πλησιάζετε, σε εσάς τους μαθητάς μου που παίρνετε στα χέρια σας το Ευαγγέλιο μου και με ψάχνετε να με βρείτε, ψάχνετε να βρείτε τη δόξα μου, σε εσάς εδόθη
να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Μόνο σε εσάς. Μόνο εάν, αδελφέ αγαπητέ, εντρυφήσεις και επιμείνεις στο Ευαγγέλιο του Χριστού, προσευχόμενος να σου αποκαλυφθεί η δόξα του Κυρίου, είσαι μαθητής του και σε σένα θα αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλος πλανάσε πλάνην ικτρίν, μη γνωρίζονται τα σγραφάς και, τη δύναμη του Θεού, όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πλανάστε πλάνην ικτράν, εάν νομίζετε ότι είστε μαθητές του Χριστού, εάν δεν επιμένετε, δεν εντρυφάτε, δεν μπαίνετε μέσα προσευχόμενοι να βρείτε χάρη από το Θεό, να σας δώσει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο για να σας αποκαλυφθεί, να σας απαντήσει ο Χριστός, να σας φανερώσει ο Χριστός το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Πλάνιν ικτράν, μη γνωρίζονται στα σγραφάς και τη δύναμη του Θεού. Και δεν το λέει στους άλλους, σε αυτούς που τον πλησίασαν το λέει. Και εμείς σήμερα ήρθαμε για τον Χριστό, αμήν. Σε εμάς το λέει που ήρθαμε για τον Χριστό, στον όχλο που συνέτρεχε για να τον πλησιάσει, να τον ακούσει, να τον συναντήσει, να τον θεραπεύσει, να του ζητήσει, να τον δοξάσει. Σε εμάς το λέει. Και μάλιστα σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, αρχής γενωμένης απ' εμού που το λέω. Σε εμάς το λέει. Σε εσάς είναι δεδομένο να αποκαλυφθεί και να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Εις δε τους λοιπούς, να και οι λοιποί τώρα, από αυτούς όλους που είχαν έρθει. Εις δε τους λοιπούς, δια παραβολών θα μιλάω, ώστε κι αν βλέπουν, να μην βλέπουν. Κι αν έχουν νότα ακούνε, να μην ακούνε. Και χρειάζεται κάποιος να ανοίξει τους οφθαλμούς των τυφλών. Και χρειάζεται κάποιος να ανοίξει τα ότα των κοφών. Και αυτό θα το κάνει μόνο ο Χριστός όταν εξητείτε μέσα από το Ευαγγέλιο του να γνωρίσετε τη δόξα του. Δεν γνωρίζετε η δόξα του με άλλο τρόπο, αδελφοί. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τη δόξα του Χριστού παρά μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν υπάρχει ο άλλος τρόπος. Ας κάνεις 100 μέρες νηστεία και 1000 μέρες προσευχές και ας θυσιάζεις και ας προσεύχεσαι με γλώσσες και ας προσεύχεσαι με προφητεία και ας κάνεις ό,τι θέλεις, τη δόξα του Χριστού θα τη δεις, θα σου αποκαλυφθεί μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι το έχει προσδιορίσει ο Θεός, έτσι εφάνει αρεστό εις το Θεό και έτσι θέλει και όλοι εμείς να τον ακολουθούμε. Και βεβαίως ο Λόγος του Θεού θα μας οδηγεί σε νηστείες και σε προσευχές και σε αφιέρωση και σε αγιασμό, αλλά δεν θα μας οδηγεί η καρδιά μας, θα μας οδηγεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν θα κάνουμε αυτό που θέλουμε, θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο, που θα μας αποκαλύπτεται μέσα από το θεόπνευστο ψευδή λόγο του Θεού, που είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιρα. Μόνο ο Λόγος του Θεού διέρχεται και χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Μόνο στο Λόγο του Θεού τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Χριστού, θα γνωρίσεις τη δόξα, τη δύναμη, το πρόσωπο, τον αγιασμό, τα ουράνια, μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που θα σε οδηγεί δια Πνεύματος Αγίου εις πάσαν την αλήθεια. Μη χάσουμε το δρόμο μας, αδερφοί. Μη χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Μη χάνουμε αυτό που μας δώρησε ο Θεός. Το δώρο του Θεού είναι ο Λόγος και μας το βεβαιώνει εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς τον Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος και άνευ αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη ζωή μας χωρίς το Λόγο του Θεού. Δια του Λόγου του Θεού τα πάντα θα γίνονται και θα γίνονται όχι έτσι όπως θέλουμε εμείς, όπως νομίζουμε εμείς, όπως φανταζόμαστε εμείς. Τα πάντα θα γίνονται σύμφωνα
σύμφωνα με το ευλογημένο και άγιο και ευάρεστο θέλημα του Θεού για τον κάθε έναν από μας. Είναι ένα μεγάλο τραπέζι που μας τρώνει ο Θεός και εμείς πηγαίνουμε στην κουζίνα για να τσιμπήσουμε λίγο ξεροκόμματο. Πήγαινε στην τράπεζα του Κυρίου, άνοιξε το λόγο του Θεού και εκεί θα δεις τα εδέσματα της Βασιλείας των Ουρανών. Και όχι μόνο θα τα δεις, θα τα γευτείς, θα τα φας, γιατί ο λόγος του Θεού είναι ο άρτος ο ζών. Θα σε ψωμίσει ο Θεός με το λόγο του. Θα σε πλημμυρίσει ο Θεός με το λόγο του. Και δεν θα σε σύπια. Θα είναι ο λόγος του Θεού που θα κατοικεί μέσα σου. Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μη χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Μη χάσουμε τον δρόμο μας. Μη χάσουμε την λεωφόρο, την Αγία, αδερφοί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο ο λόγος του Θεού. Πες αμήν, αδερφέ μου. Μόνο ο λόγος του Θεού, αδερφή. Μόνο ο λόγος του Θεού, αδερφή. Μόνο ο λόγος του Θεού. Δόξα, Κύριέ μου. Βόηθα μας, Χριστέ μου, να επικεντρωθούμε στο λόγο του Θεού και ο λόγος του Θεού να μας οδηγεί στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Χάνουμε τον καιρό μας. Χάνουμε τον καιρό μας σε άλλα πράγματα. Και λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός να μας συγχωρέσει. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Μη χάνουμε τον καιρό μας, αδερφοί. Αλλά να μπούμε με το Πνεύμα το Άγιο μέσα στα βάθη του Θεού. Και τα βάθη του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού. Και άρχισε να τους εξηγεί. Άρχισε να τους περιγράφει στους μαθητάς και οι μαθητές να καταλαβαίνουν. Και δεν είναι να σου εξηγήσει ο Θεός, είναι να καταλάβεις κιόλας. Και για να καταλάβεις, αυτό εξαρτάται από την καρδιά σου. Ισπυρώμενοι παρά την οδόν, από την αρχή αυτή είναι η παραβολή, ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού που έρχεται άνωθεν. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν θέλουμε λόγους ανθρώπινους. Αμήν, αδερφοί μου. Δεν θέλουμε λόγους ανθρώπινους. Θέλουμε το λόγο του Θεού. Γι' αυτό και προσευχόμαστε, γι' αυτό και εξητάμε, γι' αυτό και μελετάμε. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος έρχεται από το σπύροντα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες και τέλειωσε. Ακούω και τίποτα άλλο. Έπειτα έρχεται ο διάβολος, αφαιρεί το λόγο από τις καρδιές τους, ώστε δεν μπορούν ούτε να πιστεύσουν και επειδή δεν μπορούν να πιστεύσουν δεν μπορούν να σωθούν. Άχριστος ο λόγος του Θεού. Κι όμως ο σπορέας ένδοξος, ο λόγος παντοδύναμος, ο άνθρωπος άθλιος. Ο καλύτερος σπορέας και ο πιο δυνατός σπόρος και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στην πατημένη γη. Ακούνε, 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 ακούνε και φεύγουνε. Η δέπη της πέτρας είναι εκείνη η οποία όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται το λόγο, αλλά δεν έχουν ρίζα, γιατί η καρδιά τους είναι γεμάτη πέτρες. Τι σημαίνει πέτρες? Πολλά πράγματα, πολλές δοξασίες, πολλές διδασκαλίες, πολλές ψευδοδιδασκαλίες, πολλές απόψεις. Γεμάτο πέτρες η καρδιά του. Πάει εκεί ο σπόρος πέτρα, πάει εκεί ο σπόρος πέτρα, πάει εκεί ο σπόρος πέτρα. Δεν έχουν ρίζα. Προς καιρόν πιστεύουνε, έρχεται ο πειρασμός και αποστατούνε. Έρχεται η δοκιμασία και αποστατούνε. Έρχονται, αναγεννώνται, βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, δοξάζουν το Θεό, γελάνε, χαίρονται. Ου, τους κάνει ο διάβολος, το βάζουν στα πόδια. Γιατί? Γιατί δεν έχουν ρίζες. Γιατί η καρδιά τους θέλει άλλα πράγματα, πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα. Είναι γεμάτη με πάρα πολλά άλλα διαφορετικά πράγματα, με επιθυμίες των οφθαλμών. Το δε πεσόνι στα σακάνθας,
ούτην εκείνοι ήτινες οίκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσι. Άκουσαν, αλλά έχουν πολλή δουλειά. Έχουν μεγάλες προσπάθειες για να πλουτίσουν και εν πάση περιπτώσει να διασκεδάσουμε και λίγο, να καλοπεράσουμε και λίγο. Όχι όλο, όχι έτσι, το έχετε ακούσει αυτό, όχι έτσι, να μην διασκεδάσουμε και λίγο. Και το αποτέλεσμα της διασκέδασης, της επιθυμίας του πλούτου, της αλαζονίας του βίου δηλαδή, των μεριμνών των βιωτικών, πέφτει ο λόγος εκεί που είναι αγκάθια. Φυτρώνουν τα αγκάθια, φυτρώνει και το στάρι. Τα αγκάθια έχουν όμως πιο μεγάλη δύναμη, το συμπνίγουν και ο λόγος μένει άκαρπος. Άχριστος χριστιανός. Και η ευλογία του Θεού. Το δέει στην καλήν γην Σπαρθέν είναι αυτοί που αφού άκουσαν το λόγο του Θεού, το κράτησαν, το φύλαξαν μέσα στην καρδιά τους. Και η καρδιά τους είναι γη καλή και αγαθή. Και γιατί είναι καλή, γη καλή και αγαθή? Γιατί τον πήραν και τον κράτησαν μέσα. Τον θέλησαν, τον ζήτησαν, τον αγάπησαν το λόγο του Θεού. Ενδιαφέρονται για το λόγο του Θεού. Ψάχνουν να βρουν το λόγο του Θεού. Και το αποτέλεσμα, καρποφορούνε, αλλά με υπομονή. Καρποφορία δεν γίνεται σήμερα σπέρνω, αύριο θερίζω. Σήμερα σπέρνω, αύριο φροντίζω, ποτίζω. Προσεύχομαι, αν δεν μπορώ να ποτίσω εγώ, να ποτίσει ο Θεός. Και κάθομαι από πάνω και προσεύχομαι να φυτρώσει. Προσεύχομαι να φυτρώσει. Προσεύχομαι να δω αποτελέσματα. Γιατί αν δεν προσευχηθώ δεν θα βρέξει ο Θεός. Εμείς παίρνουμε, ο Θεός αυξάνει. Και επειδή ξέρουμε ότι εμείς παίρνουμε και ποτίζουμε, ότι ο Θεός αυξάνει, προσευχόμαστε στο Θεό να αυξήσει. Γιατί κρατήσαμε τα λόγια του Θεού στην καρδιά μας, σε μια καρδιά που δεν έχει πέτρες, δεν έχει ψευδοδιδασκαλίες, δεν έχει ετεροδιδασκαλίες, δεν έχει άλλα πράγματα μέσα, είδωλα, δεν έχει αγκάθια και τριβόλια, μέριμνες, επιθυμίες του πλούτου, επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, καλοπέραση, να περάσουμε καλά. Ας είναι αμαρτία, δεν πειράζει τώρα εκεί, εμείς να περάσουμε καλά. Ο λόγος του Θεού συμπνίγεται και γίνεται άκαρπος. Είναι μια καρδιά αγαθή, καλή γη, που αγαπάει το Λόγο του Θεού, που θέλει το Ευαγγέλιο του Χριστού, που θέλει μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού να γνωρίσει Ιησούν Χριστόν Κύριον ένδοξον Θεόν αληθινό και ζωντανό. Αυτή με υπομονή, με προσευχή πολύ, γιατί έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού, και τότε θα απολαύσετε τις υποσχέσεις του Θεού. Με υπομονή πολύ βλέπουν το Λόγο του Θεού να καρποφορεί και να αυξάνει. Βλέπουν το Λόγο του Θεού να μεταμορφώνει τη ζωή τους. Βλέπουν τη ζωή τους να μεταμορφώνεται και στον εξωτερικό άνθρωπο και στον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπει ο άνθρωπος του Θεού, βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο στον οποίο σπέρνεται ο Λόγος του Θεού σε γη καλή και αγαθή να προκόβει. Και η προκοπή να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπει τον άνθρωπο να πολλαπλασιάζεται. Βλέπει τον άνθρωπο σε αγιασμό, σε καθαρότητα. Οι επιθυμίες του είναι άγιες και καθαρές. Το πνεύμα του είναι πράο και ησύχιο και ταπεινό. Οι επιθυμίες της σαρκός είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Τα βλέπει ο Θεός, διότι κανένας που άναψε λίχνο δεν το σκεπάζει με σκεύος ή το θέτει κάτω από την κλίνη. Κανένας, και ο Χριστός είναι αυτός που ανάβει τη φωτιά στη ζωή μας. Έχει ανάψει φωτιά στη ζωή σου?
και για την καρδιά σου. Αλλά κανένας που ανάπτει λίχνο δεν το παίρνει να το βάλει κάτω από το μόδιο. Τι είναι το μόδιο? Το μέτρο που μετράγανε το στάρι, την ποσότητα του σταριού ή την ποσότητα του μούστου ή την ποσότητα του κρυθαριού. Δεν πάει να το βάλει κανείς το λιχνάρι κάτω από τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων, ούτε κάτω από το κρεβάτι που τεμπελιάζουμε και ξεκουραζόμαστε. Αλλά τον βάζει τον άνθρωπο που τον έκανε φως πάνω στο λιχνοστάτι, για να φέγγει, να τον βλέπουν οι άνθρωποι και να δοξάζουν τον Κύριο των δυνάμεων. Και τώρα έρχεται να μας προειδοποιήσει ο Θεός. Δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίο δεν θα γίνει φανερόν, ούτε πολύ κρυφό, απόκρυφο, το οποίο δεν θα γίνει γνωστό και θα έλθει στο φανερό. Με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν μπορείς να κρύψεις. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις. Ό,τι κάνεις θα έχει και την ανάλογη μισθαποδοσία. Ό,τι λες θα έχει και την ανάλογη ανταπόκριση από το Θεό. Ό,τι σκέφτεσαι θα έχει και την ανάλογη απάντηση. Στη σκέψη σου θα απαντάει ο Θεός. Θα απαντάει ο Θεός για να σε βοηθήσει, να σε διορθώσει. Και τελικά, ξέρετε τι λέει η αδερφή αγαπητή, κάτι που είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Σε συμβουλεύω, μα συμβουλεύει όλους ο Χριστός, να αγοράσεις από μένα χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός δια να πλουτίσεις, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά να τα αγοράσεις, δηλαδή πρέπει να δώσεις για να το πάρεις. Πρέπει να δώσεις από το χρόνο σου, πρέπει να δώσεις από την απόλαυσή σου, από την ξεκούρασή σου, πρέπει να δώσεις για να το πάρεις. Και τότε θα σου δοθούν οι μάτια λευκά για να ενδυθείς, ώστε να μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητάς σου. Εάν δεν αγοράσεις το Ευαγγέλιο του Χριστού έτσι όπως θέλει ο Θεός, θα σε ξεγυμνώσει ο Θεός. Θα φανεί η αισχήνη της γύμνωσής σου. Όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σε ταπεινώσει, μην τυχόν και μετανοήσεις. Μην τυχόν και επιστρέψεις. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Νομίζεις ότι λες ψέματα και δεν το καταλαβαίνει κανείς. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός το ξέρει και ο Θεός το φανερώνει. Νομίζεις ότι υποκρίνεσαι και ότι λες εμένα δεν θα με πάρει κανείς χαμπάρι. Προς καιρού δεν θα σε πάρει κανείς χαμπάρι. Και αυτός ο καιρός είναι ο καιρός της μακροθυμίας του Θεού για να σε βοηθήσει να μετανοήσεις. Αν δεν μετανοήσεις, ο Θεός το ξέρει και ο Θεός θα το αποκαλύψει. Γιατί σ' αγαπάει. Σε ταπεινώνει. Φαίνεται η αισχήνη της γύμνωσής σου. Μην τυχόν και μετανοήσεις και επιστρέψεις. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε. Γιατί όποιος έχει λίγο, θα του δοθεί πολύ αν ακούει με μεγάλη προσοχή το Λόγο του Θεού. Ο ακούων και πράττων το θέλημά μου, αυτός είναι ο αδελφός μου. Και σε εμάς τώρα είναι ο μελετών και μένων είναι αυτός που ο Χριστός τον θεωρεί αδελφό του. Πρόσεξε αδελφέ, τι σκέφτεσαι, τι λες, πώς ακούς, πώς κρίνεις, γνωρίζοντας ότι με όποιο μέτρο κρίνεις, με το ίδιο θα κριθείς. Με όποιο μέτρο καταδικάζεις, με το ίδιο θα καταδικαστείς. Σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή,
με όποιο μέτρο κρίνεις το Λόγο του Θεού, με αυτό το μέτρο θα κριθείς. Με όποιο μέτρο κατακρίνεις το Λόγο του Θεού και τον αδελφό σου, με αυτό θα κατακριθείς από τον Κύριο των δυνάμεων. Γιατί μπορεί εγώ να μην ξέρω τίποτα και ο αδελφός σου να μην ξέρει τίποτα, ο Θεός τα ξέρει όλα. Και θα σου βγάλει τα ημάτια μέσα από τα οποία κρύβεσαι. Γιατί όταν ο άνθρωπος κάνει καταφύγιο το ψέμα, ο Θεός τον βγάζει στη φόρα. Γι' αυτό προσέχετε πως ακούετε. Προσέχετε με ποια καρδιά ακούετε. Ακούς με καρδιά προς μετάνοια, προς επιστροφή, λες αμήν Κύριε, δόξα στο όνομά σου Χριστέ μου, έτσι να αρεστώ εσένα, βοήθησέ με γιατί εγώ δεν μπορώ, ή ακούς τι είναι αυτά, τι κάνει εκείνος, πώς το κάνει ο άλλος. Προσέχετε πώς ακούετε, γιατί αν ακούς στραβά και λίγο να έχεις, θα σου αφαιρεθεί. Αν ακούς καλά, ευάρεστα εις το Θεό, και λίγο να έχεις, θα σου προσθεθεί πολύ. Άρα λοιπόν η πρόσθεση της ευλογίας στη ζωή μας εξαρτάται από τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούς το Λόγο του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Όπως την ημέρα, τον καιρό του παραπικρασμού που σκλήρυναν την καρδιά τους και άφησαν τα κοκαλά τους στην έρημο. Αλλά σήμερα να γίνουμε σαν τον Ιησού του Ναβί και σαν τον Χάλεφ που άκουσαν το Λόγο του Θεού, τον πίστεψαν, τον ακολούθησαν και εισήλθαν θριαμβευτές στη γη Χαναάν, στη γη της επαγγελίας, στην ουράνια βασιλεία. Αμήν Χριστέ μου, αμήν.